Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πετρέλαιο, για το πώς το γνώριζαν και πώς το χρησιμοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοί μας. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι μετά από τη μάχη του Μαραθώνος, ο Δάτης και ο Αρταφέρνης, επειδή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ για να καταλάβουν την Ερέτρια, τη δεύτερη σε πληθυσμό και σπουδαιότητα πόλη της Ευβοίας, μετά την Χαλκίδα, θύμωσαν πάρα πολύ με τους Ερετρείς, οι οποίοι αμύνθηκαν για την πόλη τους επί 7 ολόκληρες ημέρες. Οι Ερετρείς είχαν κλειστεί μέσα στα τείχη της πόλεως και οι Πέρσες αναγκάστηκαν να κάνουν τυχομαχίες, δηλαδή μάχες μπροστά στα τείχη και πάνω στα τείχη των Ερετριαίων για να τους καταλάβουν. Επειδή δεν ήταν γνώστες αυτού του είδους του πολέμου, πάρα πολύ δυσκολεύτηκαν, όπως είπαμε, οι Πέρσες, και για να εκδικηθούν τους Ερετρείς, τους φόρτωσαν μέσα σε καράβια και τους πήγαν στη Μικρά Ασία. Εκεί, 90 μέρες πεζούς, τους μετέφεραν στα Σούσα και στα Εκβάτανα, στις πόλεις των Περσών, τις πρωτεύουσες, οι οποίες απήχαν πάρα πολλές μέρες απόσταση από τη θάλασσα. Οι Ερετρείς, όσοι από αυτούς κατόρθωσαν να φτάσουν ζωντανοί μετά από μεγάλες κακουχίες μέχρι τα Σούσα, προσκύνησαν τον βασιλιά Δαρίου και εκεί αυτός τους λυπήθηκε, παρόλο που ήθελε να τους εκδικηθεί για το ότι δυσκόλεψαν το στρατό του να καταλάβει την πόλη τους, τους έστειλε στις ιδιόκτητες γέες του, στην ιδιόκτητη περιοχή του, με το χάσμα του πετρελαίου στην Κυσία χώρα. Ας δούμε τι λέει ο Ηρόδοτος. Μετά τη μάχη του Μαραθώνος, ο Δάτης και ο Αρταφέρνης έφεραν τους αιχμαλώτους Ερετρείς στα Σούσα αμέσως αφού αποβιβάστηκαν στην Ασία. Ο βασιλιάς Δαρίος, πριν εχμαλωτιστούν οι Ερετρείς, ήταν πολύ οργισμένος εναντίον τους, γιατί αυτοί πρώτοι έκαναν την αρχή της αδικίας. Αλλά όταν τους είδε να τους οδηγούν σε αυτόν και βρίσκονταν κάτω από την εξουσία του, κανένα άλλο κακό δεν τους έκανε, αλλά τους εγκατέστησε σε μια ιδιόκτητη περιοχή η οποία ονομάζεται Αρδέρικα. Αυτή βρίσκεται στην Κυσία χώρα και απέχει από τα Σούσα 210 στάδια, περίπου 390 χιλιόμετρα, και από το Φρέα απέχει 40, δηλαδή περίπου 80 χιλιόμετρα. Το Φρέαρ περιέχει 3 διαφορετικές ουσίες. Από το Φρέαρ αυτό οι Πέρσες αντλούν άσφαλτο, έλαιο, πετρέλαιο και αλάτι, κατά τον εξής τρόπο. Για την άντληση χρησιμοποιούν ξύλινη δοκό, γεράνι, και αντί για κάδο δένουν στο γεράνι μισό ασκό, τον οποίο αφού βυθίσουν στο Φρέαρ και γεμίσει, το ανασύρουν και το αδειάζουν σε δεξαμενή, από την οποία χύνεται σε άλλο μέρος και εκεί παίρνει 3 μορφές. Η μένα άσφαλτος και το αλάτι πήγνυνται αμέσως, ενώ το πετρέλαιο το συγκεντρώνουν οι Πέρσες σε δοχεία και το ονομάζουν ραδινάκι. Το πετρέλαιο είναι μαύρο και έχει βαριά μυρωδιά. Στα Αρδέρικα εγκατέστησε τους Ερετρείς ο βασιλιάς Δαρίος και αυτοί μέχρι σήμερα, δηλαδή τον 5ο αιώνα π.Χ. και την εποχή του Ηροδότου, κατοικούν αυτή τη χώρα και διατηρούν την αρχαία τους γλώσσα. Αυτά όσον αφορά τους Ερετρείς. Ο Μέγας Αλέξανδρος, τον 4ο αιώνα π.Χ., δηλαδή 100 χρόνια μετά και παραπάνω από την κατάληψη της Ερέτριας από τους Πέρσες, συνάντησε στο δρόμο του προς την Περσέπολη τους Ερετρείς αιχμαλώτους. Και ας δούμε την περιγραφή της μορφής αυτών των αιχμαλώτων Ελλήνων, όπως μας την περιγράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Ο Αλέξανδρος, βαδίζοντας προς την Περσέπολη, βρέθηκε μπροστά σε ένα αναπάντεχο και δυσάρεστο θέαμα που προκαλούσε από τη μία την αγανάκτηση για εκείνους που το μεθόδευσαν
και από την άλλη τον ίκτο και τη συμπάθεια για τα δυστυχή θύματα. Το συνάντησαν δηλαδή οι Έλληνες με οικετηρίες, κλαδιά ελιάς. Αυτοί οι Έλληνες είχαν εχμαλωτιστεί από τους προηγούμενους βασιλιάδες της Περσίας και είχαν μεταφερθεί εκεί. Ήταν περίπου 800 και οι περισσότεροι ήταν ήδη γέροι. Όλοι ήταν ακροτηριασμένοι, άλλοι χωρίς πόδια, άλλοι χωρίς χέρια και άλλοι χωρίς αυτιά και μύτες. Ήταν άνθρωποι που κατήχαν κάποια επιστήμη ή τέχνη και είχαν ψηλό μορφωτικό επίπεδο. Σε αυτούς οι Πέρσες είχαν κόψει όλα τα άκρα, εκτός από εκείνα που χρειάζονταν στην άσκηση της τέχνης τους. Όλοι όσοι είδαν τη σεβάσμια ηλικία τους και τις συμφορές που βάρυναν το σώμα τους, λυπήθηκαν τους άμυρους για τη δυστυχία τους και περισσότερο ο Αλέξανδρος, ο οποίος στεναχωρήθηκε τόσο πολύ τους άστιχους ανθρώπους που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Όταν όλοι μαζί αναβόησαν και ζήτησαν από τον Αλέξανδρο να πάρει εκδίκηση για τις συμφορές αυτών των ανθρώπων, ο βασιλιάς Αλέξανδρος προσκάλεσε τους αρχηγούς τους και τους τίμησε με τρόπο αντάξιο της μεγαλοψυχίας του και υποσχέθηκε να τους φροντίσει με κάθε τρόπο για να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους. Εκείνοι συσκέφτηκαν για να εξετάσουν την πρόταση και προτίμησαν να παραμείνουν εκεί παρά να επιστρέψουν στα πάτρια εδάφη. Γιατί αν επέστρεφαν στην πατρίδα, θα χωρίζονταν σε μικρές ομάδες και θα ζούσαν στις πόλεις όπου θα πέραναγαν πάρα πολύ άσχημη ζωή λόγω της ατυχίας τους. Ενώ αν έμειναν μεταξύ τους, άνθρωποι που είχαν υποστεί όμοιες συμφορές, θα είχε ο καθένας τους παρηγοριά στη δυστυχία του την ίδια συμφορά των άλλων. Γι' αυτό, όταν συναντήθηκαν πάλι με τον Αλέξανδρο, του ανακοίνωσαν την απόφασή τους και τον παρακάλεσαν να τους δώσει βοήθεια πάνω σε αυτή τη βάση. Ο Αλέξανδρος συμφώνησε για την απόφασή τους και έδωσε στον καθέναν 3.000 δραχμές, 5 ανδρικές και 5 γυναικείες ενδυμασίες, 2 ζευγάρια βόδια και 50 με δίμνους σιτάρι. Τους απάλλαξε επίσης από κάθε βασιλικό φόρο και έδωσε εντολή στους επιστάτες να φροντίσουν ώστε να μην αδικούνται από κανέναν. Ο Αλέξανδρος λοιπόν, σύμφωνα με την έμφυτη επιοίκειά του και με τέτοιες ενέργειες, ανακούφισε τις δυστυχίες των άτυχων αυτών ανθρώπων, Ελλήνων εχμαλώτων, που για 100 περίπου χρόνια και παραπάνω είχαν υποφέρει τα πάνδυνα από τους Πέρσες δυνάστες τους. Ο Κούρτιος Ρούφος, στο βιβλίο του «Η ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου», αναφέρει ότι οι Έλληνες που είδε ο Αλέξανδρος στα Σούσα ήταν πάνω από 4.000. Γι' αυτούς αναφέρει ότι το μαρτύριό τους ήταν ακόμη μεγαλύτερο από ό,τι μας το περιγράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Όλοι οι Έλληνες εχμάλωτοι είχαν χαρακωθεί στα πρόσωπά τους. Είχαν σφραγιστεί με πυρακτωμένες σφραγίδες και έφερναν σφραγίδες με το σύμβολο των Περσών που ήταν ένας Πέρσης τοξότης. Σε άλλους είχαν κόψει τις μύτες, σε άλλους τα αυτιά και σε άλλους μέλη από τα σώματά τους. Ακροτηριασμένοι περνούσαν τη ζωή τους οι Έλληνες εχμάλωτοι στην Περσία και οι Πέρσες ένα μόνο δεν τους είχαν στερήσει, την τέχνη του λόγου. Και οι Έλληνες αυτοί τραγουδούσαν, έψαλαν ελληνικά τραγούδια από τις ελληνικές τραγωδίες που είχαν ακούσει πριν μεταφερθούν εχμάλωτοι στην Περσία. Και οι Πέρσες γελούσαν με αυτούς. Δεν καταλάβαιναν την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά λόγια των τραγωδιών, αλλά διασκέδαζαν με τον πόνο των Ελλήνων εχμαλώτων. Ο Αλέξανδρος μόλις τους είδε, τους λυπήθηκε, δάκρυσε, έκλαψε με τον πόνο τους και τους φώναξε: «Μη φοβάστε, Έλληνες συμπατριώτες, δεν θα αργήσετε να επιστρέψετε στην πατρίδα και να βρεθείτε κοντά
στους γονείς σας, αν ζουν, στα παιδιά σας και στις γυναίκες σας που έχετε αφήσει πίσω. Αυτοί όμως καταστεναχωρέθηκαν με τα λόγια του Αλεξάνδρου και αφού συσκέφτηκαν, αποφάσισαν να μείνουν για πάντα εκεί μαζί για να μην φέρουν πόνο στην πατρίδα. Να πονούν μαζί και να αντιλαμβάνονται ότι ο πόνος είναι κοινός και ότι είναι μικρότερος όταν πονούν όλοι το ίδιο. Με τι θάρρος θα πάμε στην Ελλάδα σε αυτή την ελεηνή κατάσταση? Πώς θα παρουσιαστούμε μπροστά σε όλους τους Έλληνες? Πώς θα παρουσιάσουμε τον εαυτό μας που είναι τόσο λυπηρό θέαμα? Πώς θα υποφέρουμε τις ταλαιπωρίες και τις δυσκολίες ενός τόσο μακρινού ταξιδιού και μάλιστα σε αυτή την ηλικία? Άλλη θεραπεία δεν υπάρχει πια για μας από το να υποφέρουμε τις συμφορές μας μακριά από τα μάτια των συμπατριωτών μας, περιμένοντας να τελειώσουμε την άθλια ζωή μας μαζί με αυτούς που χαίρονται βλέποντας τις συμφορές μας, φώναξαν. Ο Αλέξανδρος συμφώνησε με ό,τι του ζήτησαν οι Έλληνες εχμάλωτοι στην Περσέπολη και τους άφησε να τελειώσουν το υπόλοιπο της ζωής τους σε εκείνα τα μέρη, αφού διέταξε να δώσουν στον καθένα τους 3.000 δραχμές, 5 αλαξιές ρούχα, 2 ζευγάρια βόδια για να καλλιεργούν τη γη και αρκετή ποσότητα σιταριού για να το σπείρουν. Και διέταξε τον διορισμένο διοικητή να προσέχει αυτούς τους ανθρώπους και να μην επιτρέπει να τους ενοχλούν, ούτε να απαιτούν από αυτούς οποιοδήποτε φόρο. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης επίσης κάνει μνήμα στα βιβλία του για το πώς γίνεται η χρήση του πετρελαίου και της πίσας στη Βαβυλώνα. Στο χάσμα μας, λέει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, βγαίνει τόσο μεγάλη ποσότητα πίσας που μαζεύονται χιλιάδες εκατοντάδες λαού οι οποίοι περιμένουν να πάρουν αυτή την πίσα και αυτή είναι ατέλειωτη γιατί συνέχεια η γη αναβλύζει πίσα στην Βαβυλωνία χώρα. Πώς γίνεται η χρήση της πίσας? Τα μεγάλα έργα της Βαβυλώνας, η κρεμαστή κήπη, τα μεγάλα τείχη, τα μακρά τείχη γύρω από την πόλη που είχαν πάνω από 150 χιλιόμετρα διάμετρο, χτίστηκαν με τη βοήθεια της πίσας. Αντί για άλλο οικοδομικό συνδετικό υλικό, οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποίησαν την πίσα ανάμεσα σε πλήθους, τους οποίους έφτιαξαν από την αμμώδη χώρα, την ερημική της Βαβυλώνας, και για σύνδεσμο έβαλαν την πίσα, η οποία έκανε τέτοια καλή μόνωση που τα τείχη έγιναν πανίσχυρα και η κρεμαστή κήπη δεν ήταν διαπερατή από το νερό, μιας και με νερό το οποίο αντλούσαν από τον ποταμό Εφράτη έφτιαχναν με την μέθοδο της ανόδου κρεμαστούς κήπους που νερό έφτανε συνέχεια από την άντλησή του και τη μεταφορά του με κοχλίες μέχρι τα ανώτερα σημεία των κρεμαστών κήπων και ανθυγρά γινόταν τα άνδυρα, οι αλτάνες ή οι αιμασιές, δηλαδή κρεμαστή κήπη, που από ψηλά μέχρι τα χαμηλότερα είχαν νερό του Εφράτη, αφού εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες, εχμάλωτοι, προσπαθούσαν να έχουν συνεχή ροή ύδατος μέχρι και τα ψηλότερα σημεία των κρεμαστών κήπων, τους οποίους η Σεμίραμις είχε δημιουργήσει στην Βαβυλώνα. Εκτός από οικοδομικό υλικό, η πίσα στην Βαβυλωνία χώρα χρησιμεύε ως ύλη καυστική. Δηλαδή ξέραναν την πίσα και την έκαιγαν για να μαγειρεύουν στην εστία και επίσης για να ζεσταίνονται τους χειμωνιάτικους μήνες ή τις κρύες νύχτες στην έρημο. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης συνεχίζει ότι κοντά στην πηγή της πίσας
Υπάρχει άνοιγμα από όπου αναδίδονται αέρια. Το άνοιγμα αυτό είναι μικρό στο βάθος, αλλά θαυμαστό στην ισχύ, γιατί αναδίδει θειώδη και βαρύ ατμό που σκοτώνει κάθε ζώο που το πλησιάζει, με θάνατο γρήγορο και πολύ παράδοξο. Γιατί αφού αντέξουν τα ζώα για λίγη ώρα, να τους κόβεται η ανάσα τους, ψοφάνε λες και η εκφορά του αέρα από τα πνευμόνια τους εμποδίζεται από τη δύναμη που ασκείται στην αναπνοή τους. Αμέσως το σώμα τους πρίζεται, φουσκώνει και κυρίως την περιοχή των πνευμόνων και έτσι με τέτοιο θάνατο πεθαίνουν τα ζώα τα οποία πλησιάζουν στο χάσμα του ελαίου, της ασφάλτου και του αλατιού στη Βαβυλώνα. Ο Ηρόδοτος εξηγεί πώς χτίστηκαν τα τείχη της Βαβυλώνος και πώς χρησιμοποιήθηκε η Πίσα. «Πρέπει τώρα να εξηγήσω», μας λέει ο Ηρόδοτος, «πού χρησιμοποιήθηκε το χώμα της τάφρου, μιας πλατιάς τάφρου γεμάτης νερό, ανάμεσα στο τείχος και το προτείχισμα της Βαβυλώνος και με ποιο τρόπο χτίστηκε το ίδιο το τείχος της Βαβυλώνας από τη Σεμίραμη. Οι Βαβυλώνοι άνοιγαν την τάφρο γύρω από τα τείχη της Βαβυλώνος και συγχρόνως με το χώμα που έβγαζαν κατασκεύαζαν πλήθους και όταν κατασκεύαζαν αρκετές από αυτές τις έψιναν σε καμίνια. Έπειτα, αντί για λάσπη χρησιμοποιούσαν θερμή άσφαλτο και αφού έχτιζαν 30 σειρές πλήθους στίβαζαν μεταξύ τους πλέγματα από καλάμια. Έχτισαν πρώτα τα χείλη της τάφρου και μετά από αυτά, κατά τον ίδιο τρόπο, έχτισαν και το τείχος. Οι Σεμίραμις, για να μην μπορούν να κατεβαίνουν οι Μίδοι στη χώρα της Βαβυλώνος, να μην κατασκοπεύουν την πλούσια χώρα της, για να μην μεταφέρουν τα μυστικά της πολεμικής τέχνης των Βαβυλωνίων, να μην μεταφέρουν μυστικά για το πώς γίνεται η χρήση του πετρελαίου, της πίσας, της ασφάλτου και του αλατιού στη χώρα της, για να μην μπορούν να κατεβαίνουν με ευκολία τον ποταμό Εφράτη, ο οποίος κατά την αρχαιότητα έρεε ολόησια και διέσχιζε την Βαβυλωνία χώρα, έφτιαξε αρδευτικά και στραγγιστικά έργα του ποταμού Εφράτη, ούτως ώστε όποιος έφτανε στην πόλη Αρδέρικα, εκεί όπου βρισκόταν και το χάσμα του πετρελαίου, η Σεμίραμις ανάγκασε τον ποταμό να κάνει τέτοιους γύρους γύρω από την πόλη που κάποιος έκανε 3 γύρους γύρω από τα Αρδέρικα πριν βγει γύρω από την πόλη και κατευθυνθεί προς την πόλη νοτίως της Βαβυλώνος. Με τον Μεανδρικό λοιπόν και τον οφειώδη αυτό διάδρομο των νερών που παρέκαμπταν τον κύριο Ρου του Εφράτη, σε 3 μέρες όσοι έρχονταν από τη Μεσόγειο ή όσοι κατέβαιναν κατά τον Ρου του ποταμού Εφράτη ήταν αναγκασμένοι να κάνουν 3 ολόκληρους γύρους γύρω από την πόλη μέχρι να βρεθούν έξω από αυτήν, είτε κατεβαίνοντας για τη Βαβυλώνα είτε ερχόμενοι από την Μεσόγειο θάλασσα προς την Βαβυλώνα. Ο Αλέξανδρος και το πετρέλαιο. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε στον ποταμό Όξο, τότε ο Πτολεμαίος του λάγου, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την εγκατάσταση του στρατοπέδου σε εκστρατεία, ανακοίνωσε στον Αλέξανδρο ότι κοντά στη σκηνή του είχαν αναβλήσει 2 πηγές. Η μία πηγή ήταν ύδατος και η άλλη πετρελαίου. Όλοι φοβήθηκαν τότε για το παράδοξο αυτό φαινόμενο. Ο Αρίστανδρος όμως ο Τελμισεύς, ο προσωπικός μάντης του Φιλίππου και αργότερα μετά το θάνατό του του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του είπε ότι ήταν πολύ καλή η ιονή και πολύ καλά τα σημάδια τα οποία του έφερναν αυτές οι 2 πηγές. Βεβαίως θα συναντούσε κόπους σε αυτά που επρόκειτο να κάνει. Αυτό συμβόλιζε η πηγή του ελαίου, αλλά σαν νερό
θα επιτύχανε ό,τι και αν επιθυμούσε. Την ίδια σκηνή, με την ανάβληση των δύο πηγών, Ελέου και Ύδατος, δίπλα στη σκηνή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μας την αναφέρει πολύ γλαφυρά ο Πλούταρχος στον βίο του Αλεξάνδρου στους παραλλήλους του βίους. Ο πρόξενος, μας λέει, ήταν ο υπεύθυνος των σωματοφυλάκων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος έστεινε τις βασιλικές σκηνές και μάλιστα τη σκηνή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία θεωρείται από τους ιστορικούς των Ελλήνων ως η μεγαλύτερη σκηνή που κατασκευάστηκε ποτέ στην Ελλάδα, γιατί χωρούσε 100 περίπου άνδρες. 100 άνδρες ή 120 κατά τον Διόδωρο το Σικελιώτη, χωρούσε και η σκηνή του Διονυσίου, του τυράννου των Σιρακουσών. Τη σκηνή του ο Αλέξανδρος την έστησε για πρώτη φορά στο Δίον της Πιερίας, όταν πήγε να προσευχηθεί για να πάρει χρησμούς από τον Ορφέα και τον Δία και τις 9 μουσες στο θρησκευτικό κέντρο των Μακεδόνων για την έκβαση της εκστρατείας την οποία ετοίμαζε εναντίον των Περσών. Ο πρόξενος λοιπόν στον ποταμό Όξο ήταν υπεύθυνος επί των σκηνών και όταν έμπηξε μεγάλους πασάλους στην άμμο για να στήσει τη σκηνή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία ήταν τεραστίων διαστάσεων, τότε ανέβλησαν οι πηγές του Ελέου και του Ύδατος. Με τον εξής τρόπο θαύμασε το γεγονός ο Αλέξανδρος. Ο Μακεδόνας που είχε διοριστεί διοικητής των σωματοφυλάκων του Αλεξάνδρου, ο οποίος ονομαζόταν Πρόξενος, σκάβοντας το μέρος για να στήσει τη βασιλική σκηνή του Αλεξάνδρου κοντά στον ποταμό Όξο, ανακάλυψε μία πηγή που έβγαζε ένα λιπαρό και παχύρευστο υγρό. Όταν αντλήσανε τα πρώτα στρώματα του υγρού, άρχισε πια να αναβλύζει καθαρό και διάφανο λάδι, που δεν είχε διαφορά από το λάδι ούτε στη μυρωδιά ούτε στη γεύση, ενώ στη διάβια και στη λιπαρότητα ήταν το ίδιο ακριβώς. Και ας σημειωθεί πως στην περιοχή δεν υπήρχε ούτε ένα ελαιόδανδρο. Λένε βέβαια πως ο Όξος είχε πάρα πολύ λιπαρό νερό, ώστε να λιπαίνει το δέρμα εκείνων που λούζονταν μέσα στα νερά του. Πάντως, το ότι ο Αλέξανδρος χάρηκε πάρα πολύ, αυτό φαίνεται από όσα γράφει στον Αντίπατρο, όπου κατατάσσει το σημάδι εκείνο στα πιο σπουδαία σημάδια που του έστειλαν οι θεοί. Οι Μάντης το θεώρησαν, όπως γράφει ο Αλέξανδρος, σαν σημάδι πως η εκστρατεία θα αποβεί ένδοξη, αλλά κοπιαστική και δύσκολη. Γιατί και το λάδι οι θεοί το έδωσαν στους ανθρώπους για να τους ανακουφίζει από τους κόπους. Πίσω όμως υπάρχει και στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Και στην Πίσα αναφέρεται ο Ηρόδοτος. Όταν οι Πέρσες περνούν το βουνό Παγκαίο, στα αριστερά τους βρίσκουν πολύ Πίσα. Και για την Πίσα και τη χρήση της αναφέρεται ο Ηρόδοτος και ο Ψευδοκαλισθένης, γιατί την Πίσα την είχαν χρησιμοποιήσει και οι Μακεδόνες και μάλιστα την είχαν πάρει από τη Ζάκυνθο, όπως αναφέρει ο Ψευδοκαλισθένης, ο οποίος είναι και ο μόνος ο οποίος αναφέρεται σε εκστρατεία και κατάληψη της νήσου Ζακύνθου από τον Φίλιππο, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ας δούμε πώς λοιπόν ο Ηρόδοτος περιγράφει την χρήση της Πίσας όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στην Κύραυνη, ένα νησί της βόρειο-δυτικής Αφρικής, κοντά στη σημερινή Αλγερία. Το νησί Κύραυνη βρίσκεται απέναντι από την χώρα των γιγάντων της Λιβύης, δηλαδή της σημερινής Αφρικής. Έχει 200 στάδια μήκος, περίπου 40 χιλιόμετρα. Στο πλάτος όμως είναι πιο στενό το νησί. Το νησί Κύραυνη είναι κατάφυτο από ελιές και αμπέλια
και είναι προσπελάσιμο από την ξηρά. Στο νησί αυτό υπάρχει λίμνη και από την υλή της λίμνης, δηλαδή τη λάσπη της, οι κόρες των ντόπιων βγάζουν ψήγματα χρυσού. Χρησιμοποιούν φτερά πουλιών. Τα επιχρύουν με πίσα. Δεν γνωρίζω αν αυτό είναι αλήθεια, λέει ο Ηρόδοτος, αλλά γράφω όσα άκουσα. Τα πάντα όμως είναι δυνατά. Άλλωστε και στη Ζάκυνθο είδαμε τα ίδια μου τα μάτια να αναδύεται από λίμνη και το νερό της πίσα. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες λίμνες εκεί και η μεγαλύτερη από όλες έχει από παντού μήκος 70 πόδια και βάθος 2 οριές. Μέσα σε αυτή τη λίμνη βυθίζουν κοντάρι στο άκρο του οποίου είναι δεμένος κλάδος μυρσίνης και με τη μυρσίνη ανασύρουν την πίσα, η οποία έχει οσμή ασφάλτου. Κατά τα υπόλοιπα όμως, η πίσα είναι ανώτερη και από την πίσα της Πιερίας, την οποία αναφέρει ο Ηρόδοτος στο 8ο βιβλίο του, την Ουρανία. Μας λέει ότι βρίσκεται στα αριστερά του Παγκαίου, όπου βρίσκονται τα φρούρια των Πιερίων, όπου βρίσκονται οι πόλεις Φάγρη και η Πέργαμος. Την πίσα στην Αφρική τη ρίχνουν μέσα σε λάκκο που είναι ανοιγμένος κοντά στη λίμνη και όταν μαζέψουν αρκετή πίσα τη χύνουν από τον λάκκο σε αμφορείς. Η πίσα που πέφτει μέσα στη λίμνη διέρχεται υπογείως και αναφαίνεται και στη θάλασσα, η οποία απέχει 4 στάδια από τη λίμνη, δηλαδή περίπου 750 μέτρα. Έτσι είναι και αυτά αφηγούνται για το νησί, το οποίο βρίσκεται στις ακτές της Λιβύης. Πιθανώς να είναι και αλήθεια. Ο Αλέξανδρος ο ίδιος στα εκβάτανα της Ασίας, στη μεγάλη πόλη των Περσών, μία από τις 4 πρωτεύουσές τους, που έκανε κρύο το χειμώνα και χρησιμοποιεί το σαν πρωτεύουσα τότε η Βαβυλώνα, η οποία ήταν δροσερή τους χειμωνιάτικους μήνες, είδε ο ίδιος με τα μάτια του το χάσμα της φωτιάς και θυσίασε στους θεούς γιατί είδε αυτό το μεγάλο φυσικό φαινόμενο. Να τι μας λέει ο Πλούταρχος στο βίο του Αλεξάνδρου για το πόσο εντυπωσιάστηκε ο Αλέξανδρος από το χάσμα της φωτιάς. Καθώς ο Αλέξανδρος περιόδευε τη Βαβυλωνία, που προσχώρησε αμέσως ολόκληρη στον βασιλιά, θαύμασε το χάσμα της φωτιάς στα εκβάτανα, που ανέβλιζε συνέχεια σαν το νερό της πηγής, καθώς επίσης και το ρεύμα της ναύθας που ήταν τόσο πολύ ώστε σχημάτιζε λίμνη κοντά στο χάσμα. Η ναύθα κατά τα άλλα μοιάζει με την άσφαλτο, αλλά ανάβει τόσο εύκολα ώστε πολλές φορές προτού έρθει σε επαφή με τη φλόγα καίγεται ο αέρας ανάμεσα στην ναύθα και τη φλόγα μόνο με την επίδραση της αναλαμπής που εκπέμπεται από την ίδια τη φλόγα. Οι Βαβυλώνοι, για να εντυπωσιάσουν τον Αλέξανδρο, του έδειξαν πώς γινόταν η χρήση της ναύθας στη χώρα τους. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και ο Αλέξανδρος ετοιμαζόταν να αποσυρθεί στη σκηνή του. Οι Βαβυλώνοι τότε άνοιξαν 2 μικρά παράλληλα χαντάκια στον δρόμο που οδηγούσε στην σκηνή του μεγάλου Αλεξάνδρου και τα γέμισαν με ναύθα. Και όταν σκοτίνιασε για καλά, άναψαν την ναύθα από τις 2 πλευρές και ο Αλέξανδρος με φως μέσα στη νύχτα, το οποίο έκαιγε πάνω στη γη, εντυπωσιασμένος επέστρεψε σαν να ήταν μέρα μέσα στη σκηνή του. Εκεί τον περίμενε ο Αθηνοφάνης, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα λουτρά του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ετοίμαζε την πανιέρα, το λουτρό και ετοίμαζε το νερό, το οποίο ήταν στις κατάλληλες θερμοκρασίες που επιθυμούσε ο Αλέξανδρος, δηλαδή αρκετά δροσερό, σαν να έκανε μπάνιο σε ένα ποτάμι.
Εντυπωσιασμένος και ο Αθηνοφάνης, όταν είδε τον Αλέξανδρο να επιστρέφει, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσουν την ναύθα με τον εξής τρόπο. Δίπλα στο λουτρό βρισκόταν ο μικρός Στέφανος, ο οποίος ήταν ένας νεαρός μουσικός, ο οποίος στην όψη δεν ήταν και τόσο όμορφος, αλλά είχε μαγική φωνή και έπαιζε κατά τη διάρκεια του λουτρού του Αλεξάνδρου μαγικά τη λύρα του και ξεκούραζε τον Αλέξανδρο από τις μέρημνες της ημέρας. Ο μικρός λοιπόν Στέφανος, καθώς έπαιζε τη λύρα του, έδωσε μια ιδέα στον Αθηνοφάνη πώς να τον χρησιμοποιήσουν σαν λαμπάδα. Είπε στον Αλέξανδρο, «Λες Αλέξανδρε, αν αλείψουμε τον Στέφανο με το έλαιο της πέτρας, δηλαδή το πετρέλαιο, να ανάψει και αυτός και να γίνει φωτιστικό μέσο?» Ο Αλέξανδρος, καθώς βρισκόταν στην χάβνωση του λουτρού, με αρωματικά έλαια να μυρίζουν πανέμορφα μέσα στο λουτρό, δεν κατάλαβε και πολύ καλά σε τι θα οδηγούσε η πρόταση του Αθηνοφάνη και δέχτηκε. Τότε ο Αθηνοφάνης άλυψε με πετρέλαιο τον μικρό Στέφανο και τον πλησίασε στη φωτιά και η φωτιά άρχισε να καίει τον μικρό Στέφανο, ο οποίος κράβηγαζε από πόνους σε όλο του το σώμα. Ο Αλέξανδρος τότε μετάνιωσε πικρά για το ότι είχε δώσει την άδειά του, αλλά ευτυχώς πάρα πολλοί νέοι, οι παιδες, οι οποίοι βρισκόταν στην υπηρεσία του Αλεξάνδρου, ήταν υποκόμοι του για να τον βοηθούν ξαπλώνοντας πάνω στο χώμα, να τους πατάς την πλάτη για να μπορεί να ανεβεί πάνω στο άλογό του, και αυτός και η στρατηγή του και οι εταίροι του και οι σωματοφύλακές του. Αυτοί λοιπόν σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι εκείνη τη στιγμή. Το νερό το οποίο ήταν για το λουτρό του Αλεξάνδρου το έριξαν πάνω στο Στέφανο και ευτυχώς τον διέσωσαν. Και τότε ο Αλέξανδρος σκέφτηκε τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, τις οποίες είχε διδαχθεί στη σχολή του Αριστοτέλου στη Μίεζα και τις οποίες είχε παραγγείλει από τον Άρπαλο και του είχε φέρει από τα παράλια και από την κυρίως Ελλάδα, για να έχει μαζί του ο Αλέξανδρος και να κάνει μάθημα ιστορίας κάθε μέρα. Είπε λοιπόν ο Αλέξανδρος ότι το υγρό αυτό είχε χρησιμοποιήσει και η ίδια η Μύδια. Η Μύδια φαίνεται στον ελληνικό μύθο ότι είναι γνώστης του πετρελαίου, όχι μόνον σαν καυστικής ύλης, αλλά σαν μέσον κίνησης. Όταν οι αργοναύτες γυρίζουν πίσω ζωντανοί μετά την αργοναυτική εκστρατεία, το καράβι τους εξοκύλει στην Κρήτη, όπου ο Δίας έχει δώσει 3 μαγικά και θεϊκά δώρα στους γιους του από την Ευρώπη, τον Μίνωα, τον Σαρπιδώνα και τον Ραδάμαθη. Τα 3 αυτά θεϊκά δώρα είναι ένα ρομπότ, ο Τάλος, ο οποίος προστατεύει το νησί της Κρήτης, κάνοντας έναν γύρω από το νησί μέσα σε μία μέρα, προστατεύοντας το νησί από επιδρομές και από απικήσεις ετεροφύλων, δηλαδή από άλλα μέρη του πλανήτη. Και ο Τάλος με την ταχύτητά του πρέπει να περιπολεί το νησί με ταχύτητα 250 χιλιόμετρων την ώρα. Το δεύτερο θεϊκό δώρο του Διός στο νησί της Κρήτης και στους γιους του, τους Ευρωπαίους, δηλαδή τους γιους της Ευρώπης, που βλέπει ευρέως τα πράγματα, είναι ένα χρυσό σκυλί, το οποίο επίσης περιπολεί το νησί
δύο φορές το 24ωρο, δηλαδή η ταχύτητα του σκύλου αυτού του χρυσού, πρέπει να είναι 500 χιλιόμετρα την ώρα. Και το τρίτο θεϊκό δώρο του Διός στην Κρήτη είναι ένα αυτόματο όπλο, ένα τόξο που τα βέλη του φεύγουν μόνα τους, χωρίς να τα τοξεύσει ο ιδιοκτήτης του τόξου, γιατί μόνον με την επιθυμία του αυτά φεύγουν από την χορδή και προσγειώνονται πάνω στο νεκρό εχθρό, τον οποίο τα τοξεύουν με ακρίβεια κατά την παραγγελία του τοξότη. Οι μύδια λοιπόν, για να μπορέσουν να πάνε με ασφάλεια και να ανεφοδιαστούν οι αργοναύτες από το νησί της Κρήτης, σκοτώνει ή για την ακρίβεια μια μηχανική κατασκευή, την καταστρέφει η μύδια, ανοίγοντάς του τη φλέβα, η οποία βρίσκεται στον αστράγαλο, δηλαδή του ξεβιδώνει μία βίδα και φεύγει το υγρό της κίνησης, που πιθανότατα να ήταν πετρέλαιο. Ο Ιάσονας, επιστρέφοντας πίσω στην πατρίδα του την Ιολκό, φέρνει μαζί του και την μύδια, την οποία ήδη έχει κάνει νόμιμη σύζυγό του στο νησί των Φεάκων, όπου οι αδελφοί της μύδιας, οι αψύρτες, τους έχουν ακολουθήσει και εκεί η βασίλισσα των Φεάκων, η γυναίκα του βασιλέως Αλκίνοος, η μητέρα της Ναυσικάς, η βασίλισσα Αρίτη, λέει στον Ιάσονα: «Είναι παρθένος ακόμη η κόρη? Εάν είναι παρθένος, ανήκει στα αδέρφια της. Εάν δεν είναι, τότε παίρνεις και την πρίκα δικαιωματικά μαζί σου, διότι θα σου ανήκει η γυναίκα νομίμως». Η μύδια τότε δεν ήταν παρθένος, γι' αυτό και η βασίλισσα Αρίτη, η βασίλισσα μητέρα της Ναυσικάς, υποδεικνύει στον Ιάσονα μία σπηλιά όπου και την έκανε δική του. Η μύδια λοιπόν, με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, γίνεται βασίλισσα της Ιολκού, όπου όμως ο πλούτος της σιγά σιγά τελειώνει. Και ο Ιάσονας σκέφτεται να πάρει καινούρια και πλουσιωτέρα σύζυγο. Στη μύδια λοιπόν της λέει ότι μπορεί να φύγει, την χωρίζει και τα παιδιά του ανήκουν. Και η μύδια γνωρίζει ότι χάνει για πάντα τα παιδιά της. Σύμφωνα με την τραγωδία του Ευρυπίδη, η μύδια παρακαλεί τον Ιάσονα να την πάρει μαζί του ως σκύλο, να της δέσει το κεφάλι και αυτή να βρίσκεται έξω από τον θάλαμο των παιδιών της και να είναι μαζί τους, να οσμίζεται τη μυρωδιά τους και να τα βλέπει από μακριά. Και με αυτούς τους όρους ο Ιάσονας παίρνει μαζί του στο καινούριο βασίλειο όπου πηγαίνει για γαμπρός της Γλάφκης ή Κρέουσας, της βασίλισσας της Κορίνθου, όπου ο γέρος πατέρας της δεν μπορεί να αφήσει το βασίλειο σε μία κόρη, αλλά χρειάζεται γαμπρό. Και όταν φτάνουν μαζί με τη μύδια, η οποία είναι πια σκύλος για τα παιδιά της, ακολουθώντας πίσω την άμαξα, όπου τα παιδιά θα είναι εχμάλωτα, γιατί τα νόμιμα παιδιά του Ιάσονος στην Κόρινθο θα είναι αυτά που θα αποκτήσει με την πριγκίπισσα Γλάφκη. Η μύδια βλέπει το παλάτι, τον πλούτο του και αφουγκράζεται την τύχη των παιδιών της και τη δική της. Γι' αυτό λάμπει το πρόσωπό της με την ιδέα που έχει για την καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει. Παρακαλεί να της λύσουν τα χέρια και να την αφήσουν να υφάνει στον αργαλιό ένα μαγικό φόρεμα. Αυτό το φόρεμα, το οποίο είναι ολόλαμπρο, στολισμένο
με τα άστρα του ουρανού, με πολύτιμους λίθους λαμπερούς που έχει φέρει μαζί της στην πρίκα της ημίδια, το φορά η πριγκίπισσα Γλαύκη, μαγεμένη. Αλλά όταν πηγαίνει να θυσιάσει στην Εύκλεια τη θεά Άρτεμη, προστάτηδα του γάμου, τότε αρπάζει το ένδυμα φωτιά και καίγεται ολόκληρη. Καίγεται και ο πατέρας της, ο οποίος πηγαίνει να την βοηθήσει και να την γλιτώσει. Μερικοί λοιπόν, για να προσδώσουν το κύρος της αλήθειας στο μύθο, λένε πως αυτό ήταν το φάρμακο που χρησιμοποίησε η Μύδια και άλυψε το στεφάνι και το πέπλο που αναφέρουν στις τραγωδίες. Θέλουν να πούν δηλαδή πως το στεφάνι και το πέπλο δεν πήραν μόνα τους φωτιά, αλλά τοποθετήθηκε κοντά τους μια φλόγα που τραβήχτηκε γρήγορα και άναψαν χωρίς να φανεί η αιτία. Ο Ευρυπίδης λοιπόν στη Μύδια του αναφέρεται για το αποτέλεσμα αυτού του πετρελαίου, του μαγικού φαρμάκου, στο σώμα της Γλαύκης, της πριγκίπισσας της Κορίνθου. «Θαυμαστόν νάμα, πανφάγου πυρός, λευκήν έδαπτον σάρκα της Δυσδαίμονος, κατέτρωγαν τη σάρκα της δύστυχης, ώστε πεύκυνον δάκρυ, σαν να ήταν δάκρυ, δηλαδή το ρετσίνι από τα πεύκα, δεινόν θέαμα». Δεινόν θέαμα αποτέλεσε το καμένο σώμα της άμυρης, της δύστυχης Γλαύκης. Μόνον η μάνα της μπορούσε να την αναγνωρίσει. Η Θέτιδα επίσης, για να κάνει τον γιο της τον Αχιλλέα αθάνατο και να τον εξαγνίσει από τα αθνητά του μέρη, έβαλε τον Αχιλλέα πάνω στις φλόγες για να τον κάνει αθάνατο. Ένας άλλος μεγάλος μύθος, ο μύθος του Ηρακλή, του μεγαλύτερου ήρωα των Ελλήνων, αναφέρεται ίσως στο πετρέλαιο. Ας δούμε πώς έφτασε ο Ηρακλής να έχει τα κακά αποτελέσματα της χρήσης του πετρελαίου πάνω στο σώμα του. Οι μυθοπλάστες μας λένε ότι στον Εύβοινο ποταμό οι θεοί του Ολύμπου για τη δικαιοσύνη του και τις καλές του πράξεις για τους θεούς είχαν δώσει στον κένταυρο Νέσο τα πορθμία, δηλαδή του είχαν δώσει τα έσοδα από τη μεταφορά επιβατών μέσα στον ποταμό Εύβοινο, όπου τους μετέφερε πάνω στην πλάτη του. Μια μέρα ο Ηρακλής και η Διάνυρα βρέθηκαν να περάσουν πάνω από τον ποταμό Εύβοινο και ο μύθος έχει δύο κλάδους. Η μία παραλλαγή αναφέρεται στο ότι ο κένταυρος Νέσος πέρασε πρώτα τον Ηρακλή απέναντι και μετά γύρισε πίσω στην όχθη για να περάσει και τη Διάνυρα. Ο άλλος κλάδος λέει ότι πρώτα πέρασε τη Διάνυρα απέναντι και καθώς έφτασαν στην ακτή, ο κένταυρος Νέσος προσπάθησε να τη βιάσει. Άκουσε τις κραυγές της ο Ηρακλής, ετόξευσε τον κένταυρο Νέσο και το τόξο του τον βρήκε ακριβώς πολύ κοντά κάτω από την καρδιά του και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ένας άλλος μύθος μας λέει ότι πεζός ακολουθούσε μέσα στο ποτάμι τον Νέσο και τη Διάνυρα, ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν τόσο ψηλός, ώστε μπορούσε με τα βήματά του να διασχίζει τον ποταμό, ο οποίος του έφτανε μόλις μέχρι τη μέση του. Ενώ η Διάνυρα, η οποία ήταν θνητή,
δεν έφτανε να κολυμπήσει και να περάσει τον ποταμό. Γι' αυτό χρειάστηκε τη βοήθεια του Πορθμαία. Οι μύθοι λοιπόν αναφέρονται στη μεταφορά της Διάνυρας, στις κραυγές της, στην απόπειρα του Νέσου να την βιάσει και στον Ηρακλή, ο οποίος τοξεύει τον Νέσο, πεθαίνοντας ο Νέσος, λέει στη Διάνυρα να πάρει από το αίμα του, το οποίο έχει αναμειχθεί με το δηλητήριο της αιχμής του βέλους του Ηρακλή, το οποίο το είχε διαποτίσει με το αίμα της Λερναίας Ύδρας, την οποία είχε σκοτώσει ο Ηρακλής σε προηγούμενο άθλο. Λέει λοιπόν στη Διάνυρα ο Νέσος, «Βάλε στο αρωματοδοχείο σου ένα μικρό λικίθιο που μετέφερε η Διάνυρα με το άρωμά της, οπουδήποτε βρισκόταν θα χρειαζόταν μια γυναίκα να αρωματιστεί, και όταν χρειαστείς κάπου την βοήθειά μου θα την έχεις. Ανάμιξε το αίμα μου με το άρωμά σου και το δηλητήριο των βελών του Ηρακλή, και αν κάποτε τον ζηλέψεις γιατί θα δημιουργήσει κάποια σχέση με κάποια άλλη γυναίκα, πότισε τα ρούχα του για να γίνει δικό σου και να επιστρέψει κοντά σου». Ο Νέσος, ο κένταυρος Νέσος, μετά τον βαρύ του τραυματισμό από τον Ηρακλή, ζήτησε από τους συντρόφους του τους κενταύρους να τον μεταφέρουν στη χώρα των Λοκρών. Εκεί πέθανε ο Νέσος και η περιοχή όπου ετάφη ονομάστηκε Οζολέ. Οζολέ από το όζον, την δυσοσμία την οποία απέβαλε το σώμα του μετά τον θάνατό του και την ταφή του στην περιοχή. Όταν ο Ηρακλής θέλησε να πάρει για σύζυγό του την Ιόλη, τότε ζήτησε καθαρά ενδύματα από τη Διάνυρα, η οποία βρισκόταν στην περιοχή της Τραχήνιας, για να θυσιάσει για την κατάκτηση της χώρας της στον Δία Σωτήρα. Τον Δία που τον διέσωσε κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον της χώρας της Ιόλης, την οποία κατήχε ο βασιλιάς Εύρητος και ονομαζόταν η Χαλία. Μετά την κατάκτηση και την ανταλλαγή εχμαλώτων, μετά την κατάληψη της Ιχαλίας, ο Ηρακλής ζήτησε την Ιόλη, την κόρη του Ευρύτου, ως σύζυγό του. Ο Ηρακλής τότε έστειλε τον Λίχα, τον σύντροφό του, στην Τραχίνα, όπου βρισκόταν η Διάνυρα, για να φέρει τα κατάλληλα ρούχα τα οποία έπρεπε να φορέσει ο Ηρακλής για την θυσία. Ο Λίχας όταν έφτασε στη Διάνυρα, τη ζήτησε το κατάλληλο λευκό ένδυμα το οποίο έπρεπε να φορέσει ο Ηρακλής για την θυσία και την πληροφόρησε ότι ετοιμαζόταν για γάμο ο Ηρακλής. Τότε η Διάνυρα ζήλεψε πάρα πολύ και διαπότισε το λευκό ένδυμα του Ηρακλή, το οποίο έστειλε με το Λίχα, με το μαγικό υγρό το οποίο είχε παραχθεί από το αίμα του κενταύρου Νέσονος. Και ο Ηρακλής το φόρεσε και ο μύθος λέει ότι κόλλησε επάνω του. Ο Ηρακλής έξισε το ένδυμα για να το βγάλει από το κορμί του, αλλά ξύνοντας μαζί με τα ρούχα τα οποία ξέσχιζε, ξέσχιζε και τις σάρκες του. Τόσο πολύ μεγάλος ήταν ο πόνος του, που τον Λίχα που του έφερε το ένδυμα τον έριξε από τα βράχια και τον σκότωσε. Και τότε, όταν πλησίασε τη φωτιά για να θυσιάσει στον πατέρα του τον Δία και να ζητήσει την βοήθειά του, άναψε ολόκληρος και άρχισε να καίγεται. Ο Ηρακλής τότε ζήτησε τον θάνατό του.
Ο γιος του Ηρακλή, ο Ιόλαος, μετέφερε βαριά καμένο σε όλο του το σώμα τον πατέρα του, τον Ηρακλή, στην Τραχίνα. Η Διάνυρα, μόλις είδε το κακό που προκάλεσε το φίλτρο του Νέσου, δεν άντεξε στο μεγάλο της πόνο, κρεμάστηκε και βρήκε τραγικό θάνατο. Τότε ο Ηρακλής, όταν δεν είχε πια και τη σύντροφο για να τον φροντίζει, ζήτησε από τον Ιόλαο να τον μεταφέρει στην Ήτη. Και πάνω στο βουνό, είτε ο ίδιος ο Ιόλαος, είτε ο βασιλιάς, πάνω στην Ήτη ο Ηρακλής ζήτησε από τον Πία, τον σύντροφό του, είτε από τον γιο του, τον Ιόλαο, να του κάνουν δύο χάρες. Πρώτον, στον Ιόλαο έδωσε την ευχή του να πάρει για γυναίκα του την όμορφη Ιόλη και να κάνει παιδιά από αυτήν, και στον Πία του ζήτησε να ετοιμάσει έναν τύμβο, έναν τεχνητό λόφο από ξύλα, και αφού φτάσει στην κορυφή να κάψει το κορμί του. Και ο μύθος λέει ότι αφού ο Πίας κατασκεύασε πυρά, τον διέταξε ο Ηρακλής να την ανάψει αμέσως. Και καθώς καιγόταν, ο Πίας είδε ότι ο Ηρακλής δεν κάηκε στην πυρά, αλλά ήρθε νέφος με βροντί και τον ανέβασε στον ουρανό. Στον ουρανό ο Δίας θέλησε να κατατάξει τον Ηρακλή μεταξύ των 12 Ολυμπίων θεών, αλλά ο Ηρακλής δεν το δέχτηκε. Δέχτηκε μια άλλη μεγαλύτερη θέση μεταξύ ανθρώπων και θεών. Δέχτηκε να γίνει ο αρχηγός των ηρώων. Η Ήρα, λέει ο μύθος, θέλησε να τον κάνει γιο της. Πώς τον έκανε? Η Ήρα φόρεσε τα πέπλα της και έβαλε μέσα στον κόρφο της τον Ηρακλή. Τον σκέπασε με το πέπλο, κοιμήθηκε πάνω στην κλίνη της με τον Ηρακλή πάνω στο κορμί της. Τότε άνοιξε τα σκέλη της και έκανε πως γεννά. Και ο Ηρακλής άνοιξε το πέπλο της Ήρας και βγήκε ζωντανός από αυτό, σαν να αναγεννήθηκε αυτή τη φορά από αθάνατη μητέρα, την Ήρα. Η Ήρα νύμφευσε τον Ηρακλή στον Όλυμπο με την κόρη της, την Ήβη. Και με την Ήβη απέκτησε ο Ηρακλής δύο παιδιά, δύο αγόρια, τον Ανίκητο και τον Αλεξιάρη. Κανένας άλλος μύθος δεν είναι πιο χρήσιμος και πιο διδακτικός για τους ανθρώπους από τον μύθο του Ηρακλή. Ο μύθος του είναι γεμάτος ηθικά διδάγματα και αλληγορίες. Με τον Ηρακλή η ποιήση θέλησε να παραστήσει την ιδέα της τελειότητας την οποία έφτασε ο άνθρωπος κατά την εποχή των ηρώων, δηλαδή τον ύψιστο βαθμό της σωματικής ρώμης ενωμένης με όλα τα προτερήματα του πνεύματος και της ψυχής, τα οποία ήταν γνωστά κατά την εποχή εκείνη. Αυτός ο ήρωας, ο Ηρακλής, είναι μεν άνθρωπος, αλλά το ύψιστο και το μεγαλοπρεπές που υπάρχει μέσα σε αυτόν πηγάζει από τον Θεό. Γι' αυτό και ο Ηρακλής πλάθεται γιος με πατέρα τον Δία και από μητέρα θνητή την Αλκμίνη. Η φύση του κλείνει προς τα θεία, αλλά μόνον κατά άνθρωπον. Γι' αυτό και ο βίος του Ηρακλή ιστορείται αλληλένδετος, περιέχοντας σειρά από αγώνες. Και η μένα κούραστη επιμονή επιφέρει σε αυτόν τη νίκη, και η νίκη αυτή αποδεικνύει ότι το θεϊκό μέσα στον άνθρωπο θριαμβεύει κατά του υγιεινού, και ο θάνατος του Ηρακλή του δίνει την αθανασία και τον φέρει να συγκατοικήσει μεταξύ των αθανάτων. Το πετρέλαιο και τη χρήση του γνώριζαν οι πρόγονοί μας. Το χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα, και εμείς τον 21ο αιώνα μετά Χριστόν, και προσπαθούμε σιγά σιγά να το αντικαταστήσουμε με άλλες πηγές ενεργίας.
τις οποίες και αυτές γνώρισαν οι πρόγονοί μας. Γνωρίζοντας